Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Είμαστε εδώ πέρα με την Παναγιώτη την Μπακαλοπούλου, η οποία θα δοκιμάσει να αντιγράψει το automated webinar. Μαγνητοσκοπούμε. Για... Καλησπέρα, Παναγιώτα. Καλησπέρα. Ωραία. Μαγνητοσκοπούμε τη συνομιλία μας, ούτως ώστε οποιοδήποτε να μπορεί να αντιγράψει με ένα κωδικό το automated webinar, να πάρουμε τα βήματα από την αρχή, να ξέρουν όλοι πώς το κάνουν αυτό. Άνοιξε καταρχήν το automated webinar. Κάνω login εδώ. Ναι. Δεν το έχω ανοίξει ποτέ ξανά. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν. Τώρα, υπάρχουν τέσσερα βήματα που πρέπει να κάνει κάποιος ο οποίος μπαίνει πρώτη φορά μέσα. Το πρώτο βήμα αφορά μόνο αυτούς που μπαίνουν πρώτη φορά. Οπότε, αν κάποιος που βλέπει αυτό το βίντεο έχει σετάρει το automated webinar, δεν επαναλαμβάνει τα βήματα. Αλλά εσύ, Παναγιώτα, που μπαίνεις, πρώτη φορά είναι που μπαίνεις μέσα στο automated webinar, σωστά? Ναι, πρώτη φορά. Ωραία. Άρα, λοιπόν, το πρώτο βήμα, θα έχω γράψει και στο Skype, θα σου πω τα τέσσερα βήματα βασικά και μετά θα τα πάμε αναλυτικά. Πρώτον, σετάρεις το My Account. Δεύτερον, πας στο εκεί που λέει New Webinar, κάνεις space στον κωδικό, πατά Save. Τσεκάρεις αν το πρόγραμμα του Webinar σε βολεύει, αυτό είναι το τρίτο. Και το τέταρτο είναι ότι πας μέσα και σετάρεις τα, αλλάζεις τα email στο autoresponder, να βεβαιωθείς ότι θα έχει τα δικά, σου στοιχεία. Oh. Πάμε στο πρώτο. Πάμε στο My Account. Στο My Account πρέπει να συμπληρώσεις το email σου, Time Zone, δηλαδή σε ποια ώρα να βάλεις Αθήνα, τέλος πάντων, Ελλάδα. Και να κάνεις και verify το email από το οποίο θα στέλνεις email στους υποψηφίους, στους attendees. Λοιπόν, μισό λεπτό. Πήγαινε λίγο τέρμα πάνω στη σειρά. Α, ωραία, διάλεξε το. Okay. Αυτό είναι κάπου από τη μέση και κάτω, αν δεν κάνω λάθος, η Athens. Όχι. Κάπου στο συν 2 πρέπει να είμαστε. Ναι. Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, άρα, ανέβα λίγο τέρμα πάνω να δουν που είσαι. Ωραία. Άρα, έκανες κλικ στο μπλε εικονίδιο εκεί που λέει My Account, που έχει το ανθρωπάκι με την μπλε μπλούζα. Εδώ, ναι. Εκεί έκανες κλικ, OK. Και σου λέει, λοιπόν, βάλει ένα email, βάζεις email τέλος πάντων, πάτησες Save Basic Email. Τώρα. Ωραία. Ωραία, σώθηκε αυτό. Πάμε πιο κάτω. Διάλεξε λοιπόν την ημερομηνία. Α, δεν είδες, χάθηκε η ημερομηνία. Οπότε βάζει συν 2. Πάμε πάλι στο συν 2. Οκ. Και πατάς save. Τώρα, εκεί που λέει block specific dates, το αφήνουμε κενό. Αυτό τι είναι, ότι αν έχεις βάλει ένα webinar κάθε εβδομάδα, ας πούμε, θες να διατηρείται μια λιθοφάνεια, θα πας και θα βγάλεις την πρωτοχρονιά, τα Χριστούγεννα. Αυτό, γιατί κανείς δεν θα πιστέψει, ρε παιδί μου, ότι η πρωτοχρονιά 10 το βράδυ έχει webinar, ας πούμε. Αν και πότε ξέρεις. Ωραία, και πάμε πιο κάτω τώρα. Λοιπόν, και εδώ πέρα σου λέει ποιος θα φαίνεται ότι θα στέλνει email. Οπότε πατάς add email account. Και εκεί σου λέει να μην χρησιμοποιείς email που είναι Yahoo, Gmail κτλ. Να χρησιμοποιείς κάποιο αγορασμένο email. Έχεις εσύ? Ναι, έχω, ναι. Ωραία, αυτό βάλε. Να το βρω τώρα στο OMS. Το email που έχεις, το email σου. Α, έχεις πάρει από την Olympic. Ναι. Ωραία, να ανοίξουμε μια παρένθεση εδώ πέρα, ότι αν κάποιος έχει μόνο δωρεάν email, δηλαδή αν το email του είναι yahoo.com, hotmail, gmail κτλ, τα email αυτά έχουν τεράστιο πρόβλημα στο να πηγαίνουν. Και αν δεν θέλετε να αγοράσετε domain ή αν σας φαίνεται πολύπλοκο και δεν καταλαβαίνετε τι εννοώ, το ευκολότερο είναι ότι με 10 δολάρια αγοράσετε από την Olympic ένα email που τελειώνει σε My Global Idea, κάπως έτσι. Δε. Πώς είναι το. Θα μπούμε τώρα να δούμε. Οπότε θα έχετε το όνομά σας, παπάκι και κάτι από την Olympic, το οποίο έχει πολύ μεγαλύτερο ποσοστό στο να πηγαίνει. Okay. Και αυτό είναι ένα email που δεν τον μπλοκάρουν τα Gmail, τα Yahoo κτλ. Και πηγαίνει. Εδώ είναι το όνομα που θα φαίνεται. Ωραία.
Και το email μου, έτσι. Όχι, όχι. Λοιπόν, κάτω θα βάλεις το email, το My Global Idea. Πάνω είναι account name, λέει πάνω. Δεν ξέρω ποια είναι η χρησιμότητα. Α, οπότε το παίρνω αυτό από εδώ και το βάζω στο email address. Ναι. Save. Save. Πάμε λίγο πιο κάτω, τώρα να δούμε τι έχουμε κάνει. Λοιπόν, άρα, βάλαμε το βασικό σου email, το κανονικό σου email, στο οποίο παραλαμβάνεις την αλληλογραφία σου. Νούμερο 2, φτιάξαμε την ώρα. Νούμερο 3, βάλαμε ένα email, από το οποίο ο autoresponder του automated webinar θα στέλνει τα link, θα στέλνει τις επακολουθήσεις, όλα αυτά τα email που λέει ήρθες, δεν ήρθες, αυτή είναι η μαγνητοσκόπηση κτλ. Από πού θα φεύγουνε. Εδώ πέρα τώρα τι έγινε, εσύ πρόσθεσες ένα email και σου λέει not verified, δεν έχει επιβεβαιωθεί. Πρέπει να πας στο email σου τώρα να το επιβεβαιώσεις. Θα σου στείλουν ένα email δηλαδή από το automated webinar που θα σου λέει αν είναι δικό σου αυτό το email, κάνε κλικ, κάτι τέτοιο. Πάμε πιο κάτω. Και πατάς resend. Και το επισκέπτε παρακάτω. Να το. Και κάνεις κλικ σε αυτό το link. Και αν δεν είναι clickable, το κάνεις copy και paste. Άρα λοιπόν από το automated webinar σου στείλανε ένα link, εσύ κάνεις κλικ ή copy paste και έτσι φαίνεται ότι είναι δικό σου αυτό το email τέλος πάντων. Τώρα δεν χρειάζεται να ξαναπώ πάλι εδώ, ότι πάω στη σελίδα που ήμασταν, έτσι. Για πήγαινε να δούμε τι γίνεται εκεί. Λοιπόν, sorry, πάμε λίγο πίσω στο My Account που ήμασταν. Κάνε κλικ στο My Account. Λοιπόν, πάμε My Account. Τέρμα κάτω. Verify. Επιβεβαιώσει το email. Ναι. Οκ, okay, τέλεια. Λοιπόν, άρα αυτό ήταν το πρώτο βήμα. Ωραία. Λοιπόν, το πρώτο βήμα λοιπόν είναι συμπληρώνω όλα τα στοιχεία μου στο My Account. Basic email που βάλαμε το πρώτο βήμα. Time zone που επιλέγουμε συν 2 Αθήνα το δεύτερο βήμα. Βάζουμε το email, μια αγορασμένη διεύθυνση για να πηγαίνουν τα email και κάνουμε verification ότι είναι δικό μας αυτό το email και το έχουμε κάνει redirect στο κανονικό. Εσύ το email που αγόρασες από την Olympic το έχεις κάνει να έρχεται στο Gmail, σωστά? Ναι. Ωραία, τέλεια. Πάμε τώρα στο δεύτερο βήμα. Το δεύτερο βήμα λέει πάμε εκεί που λέει New Webinar στο πράσινο εικονιδιάκι, κάνεις κλικ εκεί που λέει New Webinar και βλέπεις που λέει πριν συμπληρώσω οτιδήποτε γράφει από κάτω με μπλε γράμματα Paste your code and create a webinar. Ναι. Και κάνεις κλικ εκεί. Και εκεί βάζεις τον κωδικό που σου έχω στείλει. Κάτσε να δω τώρα. Κάτσε πώς τον βρίσκω. Συνεφάκι πάνω δεξιά, το πορτοκαλί. Ναι. Τα save. Ωραία. Τίτλο σου βγάζει από μόνο του. Αν θες τον κρατάς, αν θες τον αλλάζεις. Πάμε πιο κάτω. Και έχεις αντιγράψει όλο το webinar χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα άλλο. Αυτό ήταν το δεύτερο βήμα. Πολύ ωραία. Πάμε τώρα στο τρίτο βήμα.
Το τρίτο βήμα λέει, ελέγχω το webinar scheduling και συμπληρώνω ό,τι χρειάζεται. Οπότε πήγαινε εκεί που λέει, αριστερά, βλέπεις που λέει webinar overview, η πρώτη επιλογή είναι webinar scheduling. Ναι. Κάνεις κλικ εκεί. Και εκεί έχει το πρόγραμμα. Και διαλέγεις αν θες να το προβάλλει κάθε μέρα, είναι το πρώτο. Ναι. Πόσες φορές τη μέρα, ποια ώρα να ξεκινάει κλπ. Εσύ πότε θες να παίζει το webinar σου? Το βράδυ. Τι ώρα? Στις 9. Ωραία, πας και το συμπληρώνεις αυτό εκεί, που έχει το ρολόι, select the webinar time και βάζεις 9 PM. PM. Ωραία. Όταν κάποιος πάει στη registration forum, θα βλέπει ένα webinar ή δύο webinar? Να έχει επιλογή δηλαδή για δύο? Να μην έχει, να έχει μόνο το βράδυ στις 9 ας πούμε. Ωραία, πας πιο κάτω λοιπόν. Το just in time που σε ρωτάει, βλέπεις που σε ρωτάει just in time, ναι, είναι ναι, το να πηγαίνει κάποιος και να του λέει ξεκινάμε τώρα, στα επόμενα 5 λεπτά. Ναι. Αυτό, το κρατάς κλειστό αν θες να ξεκινάει 9, αν θες να μπορείς να το στέλνεις ανά πάση στιγμή, το γυρνάς αυτό σε ναι. Πόσα webinar να δείχνει, θες να δείχνει ότι έχουμε σήμερα στις 9 και αύριο στις 9 ή μόνο σήμερα στις 9? Προς το παρόν το σήμερα στις 9. Μπράβο, άρα διαλέγεις ένα εκεί, αν ήθελες σήμερα και αύριο βάζεις ένα. Τέλος πάντων, αυτά όλα. Δεν πειράζει κάτι άλλο. Πατά Save Your Progress. Ωραία. Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι άλλο. Για να δεις τι έχει αντιγραφεί, αριστερά σου έχει τη Registration Page, τη Thank You Page, το Countdown Page, Webinar Room, το Replay κτλ. Όλα αυτά τα έχει πάρει copy-paste. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Αλλά για να το δείξουμε, πάτε εκεί που λέει Registration Page, ας πούμε. Και αν πας πιο κάτω, έχει αντιγράψει, πήγαινε τέρμα κάτω, 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 τέρμα κάτω. Έχει αντιγράψει τα πάντα, τα έχει πάρει όλα από μένα. Μάλιστα. Πήγαινε τέρμα κάτω. Και αν πατήσεις preview μάλιστα, πάτα preview αν θες. Φορτώνει σελίδα. Έτοιμη, είναι όλα αυτά έτοιμα, okay. Και έχει πάρει και αντίστροφη μέτρηση με βάση τις ώρες που εσύ έβαλες. Ναι. Okay, ωραία, πάμε πάλι στο webinar. Πάμε πάλι μέσα. Ωραία, τέρμα πάνω. Αντίστοιχα, τέλος πάντων, στην ησυχία σου μπορείς να δεις τι έχει αντιγραφεί, οκ. Okay. Ωραία, ναι, ναι. Ωραία. Το τέταρτο βήμα είναι ότι ελέγχεις τα email και αλλάζεις ό,τι χρειάζεται στα κείμενα. Οπότε, πήγαινε λίγο πιο κάτω εδώ. Καλό. Και βλέπεις εκεί που λέω το... Όχι, λίγο πιο πάνω. Βλέπεις εκεί που λέω το responders. Ναι. Ωραία. Εδώ τώρα έχει 4 ειδών τύπη email. Το πρώτο είναι το greeting. Τι παίρνει κάποιος με το που βάλει το email του. Mm-hmm. Πάτε εκεί που λέει greeting. Το δεύτερο είναι τι παίρνει πριν το webinar, τι υπενθυμίσεις παίρνει και τι θα πάρει μετά. Λοιπόν, εκεί που λέει λοιπόν greeting, πάμε πιο κάτω, είναι τι email παίρνει ο άλλος με τη μία. Και έχω γράψει εγώ ένα κείμενο εκεί. Mm-hmm. Πήγαινε στο κείμενο λίγο. Και πήγαινε τέρμα κάτω. Εκεί αλλάζει το όνομά σου. Ναι, μην το κάνεις τώρα αυτό, θα κάνεις με την ησυχία σου. Ωραία, ωραία. Αλλά να σου δείξω πού είναι αυτά τα email λίγο. Οπότε πάμε πάλι πιο πάνω. Α, παρεπτόντως αλλάζει και την ώρα, γιατί εγώ έχω βάλει ότι ξεκινάει 10 παρατέταρτο. Ωραία. Εσύ επειδή άλλαξες την ώρα, πρέπει να μπεις μέσα και να αλλάξεις τα κείμενα τώρα. Mm-hmm. Okay. Οπότε πάμε λίγο πάνω. Το μόνο που πρέπει να. Το ίδιο κάνεις στο pre-event και στο reminder. Αυτό που πρέπει να προσέξεις είναι το post event phase. Πάτα το λίγο. Το post event phase, αν δεις πάνω, έχει 4 κατηγορίες. Είναι όλοι αυτοί που το χάσαν, αυτοί που μπήκαν και φύγανε και αυτοί που κάθισαν σε όλο το webinar. Ωραία. Πατώντας αυτά, ανοίγουν τα email που στέλνουμε σε αυτούς. Δεν είναι πολλά, αλλά διόρθωσέ τα τέλος πάντων. Ωραία. Βάλε το όνομά σου και άλλαξε την ώρα. Αυτά τα κάνεις μόνος με την ησυχία σου. Ωραία. Εντάξει. Μια χαρά, ναι, ναι. Ωραία, ωραία, οκ. Okay. Αυτά σε γενικές γραμμές. Ωραία, τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.